Και πάμε τώρα σε αυτό που λες, παιδί μου, πόσες φορές το έχουμε πει ότι σε αυτή τη χώρα λες τα έχουμε δει όλα. Τίποτα δεν έχουμε δει ακόμα. Είναι στο τηλέφωνο ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, ο αστυνομικός συντάκτης του Βήματος και των Νέων. Έχει να μας πει, κυρίες και κύριοι, μια πραγματικά απίθανη, αδιανόητη ιστορία. Που αν δεν την άκουγα από τον Βασίλη, θα δυσκολευόμουν και να την πιστέψω. Καλησπέρα, Βασίλη, για πες μας τι έχει γίνει. Καλησπέρα, Νίκο. Είναι μια ιστορία ενδεικτική της μικροεγκληματικότητας που βιώνουν χιλιάδες πολίτες στην καθημερινή του ζωή στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας. Σε κάποια επισκευή, Νίκο, λοιπόν, από τεχνίτη στην τουαλέτα κεντρικού νοσοκομείου της Αθήνας. Πες το, βρε Βασίλη, το πούμε, δεν έχει νομίζει. Στο λαϊκό νοσοκομείο. Στο λαϊκό νοσοκομείο, λοιπόν, πάνε να επισκευάσουν γιατί είχε βγάλει γρασία ένα τοίχο. Κουνά, λοιπόν, ο τεχνίτης την ψευδοροφή και από την οποία με το κούνημα που έκανε άρχισε να πέφτουν, να βρέχει ούτε πολύ ούτε λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, 18 πορτοφόλια. Πέσαιναν δηλαδή από την ψευδοροφή στο πάτωμα 18 πορτοφόλια. Όσες φορές και αν τα ακούσεις, δεν μπορούσα το... Έχει χαλάσει λοιπόν ο τοίχος, πάει ο τεχνίτης να φτιάξει τον τοίχο, γυψοσανίδα ήταν ο τοίχος για να το πούμε όλο, και κουνάει την ψευδοροφή και πέφτουν 18 πορτοφόλια από την ψευδοροφή. Τι είναι αυτά τα πορτοφόλια? Δεν πρόκειται, Νίκο, για πορτοφόλια που με έγγραφα αλλά χωρίς χρήματα που είχαν κλαπεί από ασθενείς και επισκέπτες του νοσοκομείου στο ασανσέρ, σε χώρους επισκεπτηρίων αλλά και νοσηλείας τους τελευταίους μήνες. Φαίνεται ότι οι δράστες, για να μην υποστούν έλεγχο μετά την αναστάτωση που γινόταν από την δήλωση της κλοπής, άφηναν στην ψευδοροφή της τουαλέτας τα πορτοφόλια και εξετάζεται αν μέσω ενός παραθύρου που βρισκόταν σε αυτή την τουαλέτα βρίσκαν και δρόμο διαφυγής για το νοσοκομείο, ακριβώς για να μην υποστούν έλεγχο. Αφήναν τα πορτοφόλια στην τουαλέτα, κανείς δεν ήξερε, κανείς δεν μπορούσε να τεκμηριώσει οτιδήποτε και εξαφανίστηκαν. Η Βασίλη μου, ήταν κάποιος μέσα από το νοσοκομείο. Γιατί το λέω? Δεν μπορούμε να ξέρουμε, μπορούμε όμως να υποθέσουμε. Πρώτα απ' όλα, επειδή το έχουμε κάνει ρεπορτάζ άπειρες φορές, τα παράπονα των ανθρώπων που πήγαιναν στο νοσοκομείο και άφηναν μια τσάντα ή εκείνων που νοσηλεύονταν και έχαναν το πορτοφόλι, που είναι και εξοργιστικό, γιατί τον άνθρωπο που είναι σε αδυναμία δεν κλέβεις ούτως ή άλλως, αλλά αυτόν που είναι σε αδυναμία όταν τον κλέβεις είναι 10 φορές αμαρτία. Δηλαδή δεν μπορεί τον ανήμπορο, το κατάκητο, να πας να του πάρεις και το πορτοφόλι. Νίκο, επειδή κάναμε ένα σχετικό ρεπορτάζ, να πούμε ότι ετησίως κάθε μεγάλο νοσοκομείο, σχεδόν σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία, καταγράφονται περίπου 20 έως 30 κλοπές πορτοφολιών, είπαμε, κάθε χρόνο, και υπάρχουν και 2-3 περιπτώσεις συλλήψεων Ελλήνων ή ατόμων βουλγαρικής καταγωγής από έρευνες της αστυνομίας ή από, όταν ακινητοποιούνται από υπαλλήλους ή από επισκέπτες νοσοκομείου. Αλλά πρώτα απ' όλα, το να βάλει κάποιος 18 πορτοφόλια στο ίδιο σημείο σημαίνει ότι το είχε κάνει καβάτζα. Δηλαδή, πρόκειται για ακριβώς για μεθοδική ενέργεια και ξαναπήγε. Για καβάτζα, ναι. Μπορεί να ήταν κάποιος εξωτερικός, μια νοσοκόμα αποκλειστική. Μπορεί να ήταν κάποιος άλλος. Μπορεί κάποιος που επροσποιεί τον συγγενή ασθενούς. Μπορεί να ήταν και κάποιος από το προσωπικό του νοσοκομείου. Αλλά είναι ένας άνθρωπος που πήγε πολλές φορές, ήξερε τι να κάνει και πού να το αφήσει. 18 πορτοφόλια. Φοβερό. Για αυτή λοιπόν την βροχή από τα πορτοφόλια γίνεται ήδη έρευνα από κεντρικές υπηρεσίες συνεχής αστυνομίας. Ψάξτε τα ταβάνια της ψευδοροφής στα νοσοκομεία. Ποιος ξέρει τι άλλο θα βρούμε, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ.